διότι είναι πολλοί που έχουν δώσει μαρτυρίες γύρω από αυτό το θέμα. Βέβαια δεν αποκλείεται να είχαν αυτά τα ιερά την προκατακλυσμιαία γνώση, την οποία κρατούσαν πάντα μυστική, διότι ξέρουμε τα μυστήρια ήταν μυστικά στην αρχαία Ελλάδα και πολύ λίγα έχουν βγει στην επιφάνεια και στο φως της δημοσιότητας, ακριβώς διότι ορκίζονται επί ποινή θανάτου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν μυστικά όπλα που να δημιούργησαν αυτόν τον παράξενο κορνιορτό. Μπορεί να δημιούργησαν, χρησιμοποίησαν μυστικά όπλα, αλλά δεν είναι μόνο τα μυστικά όπλα. Έχουμε όμως και ορισμένους άλλους παράγοντες που μέτρησαν στο πεδίο της, στην Ναυμαχία αυτή. Είναι η ελληνική ναυτοσύνη και η Ανδρία, την οποία δεν πρέπει να ξεχνούμε, ότι οι Έλληνες ήταν καλύτεροι ναυτικοί από ότι οι Πέρσες. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας πάνω σε αυτό που προηγήθηκε και με εσάς, κύριε Διαμαντάρα. Είδαμε στο βίντεο που προηγήθηκε το στρατικό να δίνει διάφορες ερμηνείες για αυτό το περίεργο νέφος που κύκλωσε τους Πέρσες στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Από πιο λογικές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μέχρι πιο ακραίες. Πλήση άλλες διαστάσεις, έργο εξωγήινων. Τελικά, τι ήταν αυτό το περίεργο νέφος? Καταρχάς δεν έχουμε πάρει το σωστό δρόμο για τα λευσίνια μυστήρια. Εάν δεν πούμε τι γινόταν σε αυτές τις 9 ημέρες και τις 2 τις προηγούμενες σύνολο 11, δεν τα είπαμε, είπαμε για τα μικρά μυστήρια, ναι. Δεν θα καταλάβει κανείς. Στο ερώτημά σας, καταρχάς τα λευσίνια μυστήρια απείλασαν τους ικανούς να δεχθούν τη γνώση από το δέος και το φόβο του θανάτου, που είναι το βασικότερο συνέστημα του ανθρώπου. Θα πρέπει να σταθούμε στα αρχαία κείμενα και στις αναφορές των προγόνων μας και όχι σε εικασίες επί εικασιών που ακούσαμε μέχρι τώρα. Λένε τα αρχαία κείμενα αποσπασματικά, γιατί υπήρχε η ποινή του θανάτου δια τους λέγοντας, αποκαλύπτοντας, αλλά και δια τους ακούοντας, και όποιος έστεινε αυτή είχε προβλήματα. Ξέρουμε από τον Ηρόδοτο ότι 2 φορές πήγαν να συλλήσουν τον μαντίο των Δελφών και 2 φορές το ιερατείο εκεί, όταν τους είπαν φύγετε, είπαν όχι, να φύγουν οι εργαζόμενοι και ο Θεός θα προστατεύσει το μαντίο. Και όντως αλόφρονες οι Πέρσες και μετά οι Γότφοι έτρεχαν και έπεφταν στον γκρεμό, διότι τεράστιοι βράχοι από τις φεδριάδες ξεκολούσαν και έπεφταν επάνω τους. Είχαν διαπλώσει χάλκινα ελάσματα και όπως ήταν γυμνόποδες τους στείναζε υψηλό ηλεκτρικό ρεύμα και τεράστιες φωνές από μεγάλα πολλά ντεσιμπέλ τους έριχναν στον γκρεμό. 2 φορές γνώση είχε και το ιερατείο της Ελευσίνος και αν μου δώσετε το χρόνο θα σας αποκαλύψω πολλά πράγματα που γινόταν. Τις γνώσεις αυτές τις χρησιμοποιούσαν για την πατρίδα και για τον άνθρωπο. Όντως, όταν οι Ξέρξες ήταν στον κόλπο έξω εδώ, στη Σαλαμίνος, ακούστηκε μία μεγάλη βουή, πεάνες, τρομακτική, εμβατήρια, με πολλά ντεσιμπέλ, και να σηκωθεί μία θαλασσοταραχή και η άμμος να γυρίζει και να τους καλύπτει. Πανικοβλήθησαν και η μόνη που εφάνιξε αντάξια ήταν η Αρτεμισία, όπως μας είπε και ο Ξέρξης από το όρο σε Γάλλιο που παρακολουθούσε. Τι γινόταν όμως μέσα, και κυρίως κύριε Χαρδαβέλα θα πρέπει να μείνουμε τις 3 ημέρες της μοιήσεως. Διότι αν τα πιάσουμε έτσι δεν θα καταλάβουμε. Ένα λεπτό να βάλουμε μία τάξη στα πράγματα από τώρα. Πολύ νωρίς, βέβαια. Να πάμε λοιπόν στις 3 τελευταίες μέρες και να μας πείτε μετά, στη συνέχεια και άλλοι ίσως κάποιους καλεσμένους, τι γινότανε στα τελεστήρια αυτά, στα περίεργα, μυστικά τελεστήρια. Πάμε λοιπόν στις 3 τελευταίες μέρες, για να μην τις πιάσουμε τις 9 από πριν. Πάμε στις 3 τελευταίες μέρες. Η 8η και η 9η ημέρα ήταν οι ημέρες που οι κυρίως μυητικές ημέρες. Μάλιστα. Οι άλλες ημέρες ήταν προετοιμασίας. Προετοιμασίας. Την προτεραία της 7ης ημέρας
αφού έκαναν καθαρμούς και λουτράθερμα, έτρωγαν ειδικό διαιτολόγιο και όχι LSD όπως λέγαμε την περασμένη φορά, γιατί είναι ντροπή για την ιστορία μας και σαν Έλληνες. Τους έκαναν ομαδική εγκίνηση, έπεφταν σε ύπνο. Και πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση ότι όλα τα ασκητεία που θεράπευαν όλες τις ασθένειες, τις σωματικές και τις ψυχικές, και κάναν και εγχειρήσεις εγκεφάλου, αν πάει κάποιος στην επίδαυρο στο μουσείο θα δει τα εργαλεία, προηγεί το εγκίνηση. Προετοίμαζαν ψυχολογικά τον ασθενή να δεχθεί το θείον και μετά επενέβαιναν με τη θεία φώτιση του ασκητιού και έκαναν τις επεμβάσεις. Αλλά ήταν θέμα ψυχολογικής προετοιμασίας. Άρα λοιπόν την προτεραία της 7ης ημέρας, μου είπατε, είχαμε την εγκίνηση. Είχαμε την εγκίνηση. Γενική εγκίνηση, δηλαδή κοιμώνησαν όλοι, τους βάζαν να κοιμηθούν. Τους βάζαν και κοιμότανε, ευάδισαν γυμνόποδες, εκοιμώνουν το χαμέ για να δέχονται τα μαγνητικά ρευστά της γης που ήταν και είναι ακόμη, αλλά τότε ήταν πολύ περισσότερα στον Ελευσίνιο χώρο. Στην Ελευσίνα από κάτω, κύριε Χαρδαβέλα, υπήρχε ολόκληρη πόλη. Υπήρχαν ποτάμια, υπήρχε λίμνη, υπήρχαν πάρα πολλά τα οποία έδωσαν εντολή οι καλοί μας οι φίλοι, και όταν ήρθε ο Αλάρχος του 395, όχι 400 και που λέγανε, τα ισοπαίδωσε όλα, εντολή. Την 7η ημέρα έβγαινε ο κήρυκας πρωί-πρωί και φώναζε «Εκάς, εκάς οι βέβυλοι, να απομακρυνθούν όσοι δεν ήτανε για την μύηση, δεν ήταν μύστε». Διότι είπαμε, είχαν προηγηθεί αυτοί που θα μυούνται στα μικρά Ελευσίνια, είχαν μυηθεί. Τους έπαιρναν μέσα και άρχιζαν να τους οδηγούν προς το βάθος. Εκεί τους διάβαζαν απολύθινες πλάκες τον ιερό ορφικό λόγο, που ήταν αποκαλύψεις κοσμογονικές και εξήγηση φαινομένων της φύσεως, διότι δεν έπρεπε να είναι να αγνοούν τα μυστήρια, όπως θα έλεγε ο πολλής κόσμος, που είναι οι νόμοι της φύσεως. Μετά τους χώριζαν σε δεκαρχίες 10-10, και ο κάθε ένας έπαιρνε και ένα όνομα, η κάθε δεκαρχία, του Κελεού, του Ευμόλκου, του Τρεπτόλεμου, και βάδιζαν. Από εκεί και έπειτα χωριζότανε, και ενώ έπεφτε απόλυτο σκοτάδι και ενώ ήταν ανά 10, ευρίσκονταν κατά μόνας, ένας-ένας. Και άρχιζε ένας σκοτοφερικός δρόμος με τεράστιες αστραπές, με θορύβους, με βροντές, να βγαίνουν φάσματα, να πέφτουν επάνω τους ξύφοι και τσεκούρια, και την τελευταία στιγμή να μην τους χτυπάνε, να ακούνε μουσική και θορύβους υπερφυσικούς και να προχωρούν. Και όσο προχωρούσαν έμπαιναν μέσα σε βούρκο. Έπρεπε να διαβούν το βούρκο, ήταν το χωικό σύμπτυ. Μετά περνούσαν από τη φλεγόμενη λίμνη, μια λίμνη που κεγόταν. Έπρεπε να τη διαβούν. Αφού τη διέβαιναν, περνούσαν μέσα από φωτιά όλα τα στοιχεία τα κοσμογονικά. Και στο τέλος, αφού έφτανε πλέον περίπου τα μεσάνυχτα, όσοι ήταν έξω από τη μάντρα των μυστηρίων, στο θριάσιο πεδίο έβλεπαν τον ουρανό να φλέγεται, τις φωνές και τις αστραπές και τις βραντές, και φοβόταν και τους δικούς τους ανθρώπους μέσα. Αυτό που μου περιγράφει το λόγο είναι εφιαλτικό όμως. Όχι, δεν είναι, μισό λεπτό. Δεν είναι τρομακτικό. Τρομακτικό είναι. Έτσι. Εάν δεν το βιώσεις, για του θανάτου η ζωή. Μα ακριβώς αυτό γίνεται. Δηλαδή περνούσαν και βιώνουν λέει, τον ίδιο στο θάνατο. Γι' αυτό μεταγυρίζουν. Προχωρούσαν. Καμάλια, δεν έμενε εκεί όμως. Προχωρούσαν. Σε οδηγούσε στην κάθαρση. Αργότερα υπήρχε. Προχωρούσαν παρακάτω. Σε ποια μέρα είμαστε τώρα, στην 8η. Στην 7η. Ακόμη. Και την 12η μεσημβρινή τη σημερινή κατηγάζεται όλο ο υπόγειος χώρος με τον ήλιο του μεσονυκτίου. Και μας περιγράφει όπου ήλιος. Ένας ο Ρωμαίος μας τα γράφει, οι άλλοι αποσπασματικά μπορούμε να τα δούμε, ότι δεν έβγαινε ούτε φωτιά ούτε καπνός, αλλά ένα φως, και κατήβγαζε με αυτό, έβγαινε έξω και όλο το θριάσιο πεδίο, και λέγαν ότι είναι ο ήλιος του μεσονυκτίου. Τι ενέργεια χρησιμοποιούσαν. Μετά θα δούμε παρακάτω και κάτι άλλο. Αυτά είναι τα δρόμενα. Όταν φτάνανε εκεί, κύριε Χαρδαβέλα, εμφανιζόταν η εικόνα της Δήμητρος, τεραστία, η οποία συνέλεγε τις ψυχές, θανούσες ψυχές, παράσταση, τις οποίες αυτές θα έπρεπε να επανέλθουν
διότι ήταν αγνές καλές ψυχές. Δεν ήταν ειδικοί. Τι έβλεπαν κινημένοι πια. Ορίστε. Τι ψυχές που αναφέρατε τι έβλεπαν κινημένοι. Τέτοια... Εκεί τα βλέπαν. Ναι, αλλά αυτά εδώ πέρα που μας εισηγείτε είναι μια ιστορική αναδρομή. Το ζητούμενο είναι κατήχαν μια ιδιαίτερη άγνωστη τεχνολογία την οποία χρησιμοποίησαν κατά των Περσών. Βεβαίω. Στην ουσία είναι. Είναι σωστή η παρέμβαση γιατί τόσο όπως σας ακούω έχω την αίσθηση ότι γίνονται και κάποια τεχνικά πράγματα. Βεβαίως. Δηλαδή αυτές οι αστραπές, αυτές οι ταξίφοι που βγαίνουν ξαφνικά, οι φωνές που ακούγονται και όλα αυτά. Το, τη Δήμητρα, η μορφή που εμφανίζεται ξαφνικά. Όλο αυτό μπορεί να είναι και μια σκηνοθετημένη κατάσταση. Θα τη δούμε την 8η ημέρα που γίνεται η θεατρική παράσταση, η σκηνοθεσία. Εδώ έπρεπε να διαβούν τις πύλες του θανάτου. Ναι, υπήρχαν άνθρωποι που επέστρεφαν πίσω, δεν άντεχαν αυτή τη δοκιμασία. Δεν έχουμε, ναι. Έχουμε ελάχιστες περιπτώσεις, αλλά δεν έχουμε, προσέξτε το, ούτε μία αναφορά θανάτου. Mm. Ενώ στον βαρβάρων τα μυστήρια που γινόταν και στην Αίγυπτο, είχαμε πάρα πολλές απώλειες. Να βάλετε μια τελεία, είμαστε στην 8η ημέρα, θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή και σε αυτή την κατεύθυνση. Μία παρένθεση. Είχε μοιηθεί νοητικά στα Ελευσίνια μυστήρια. Είπα την περασμένη φορά στα Κρανία όταν είχαμε τα κρυστάλλινα ο ποιητής μας ο Καριωτάκης. Στο γραφείο που εργαζόταν είχε ένα κρανίο, τα δύο κόκαλα χιαστή για το άπειρο και αυτή είναι ανακάλυψη του καθηγητή του κυρίου Ανδρέα Παναγόπουλου του Πανεπιστημίου των Πατρών που με τιμά με τη φιλία του. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το τοποθετήσουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάμε λιγάκι παρακάτω, να βλέπουμε και κάποια πράγματα και να κουβεντιάζουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα αυτή η βραδιά, γιατί βλέπετε, μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Ίσως θα πρέπει να διαβάσουμε τόμους βιβλίων για να τα ξέρουμε. Να πάμε σε αυτό το ανεξήγητο φως. Που εμφανιζόταν κατά τη διάρκεια των ελεύθερων. Το είπε ο κ. Διαμαντάρας πριν από λίγο. Αστραπές παιχνίδι με το φως και με το σκοτάδι, απόλυτο σκοτάδι ξαφνικά, αλλά και διάφορους φωτισμοί οι οποίοι. Ήταν αυτό το παιχνίδι μεταξύ ζωής και θανάτου, μεταξύ φωτός και σκότους. Και περιγραφές ανθρώπων που τώρα πηγαίνουν στον αρχαιολογικό χώρο, ναι, με όλα αυτά τα περίεργα συναισθήματα. Έχει σημασία να έρθουμε λίγο και στο σήμερα, διότι όπως είπατε και εσείς, ακόμη και σήμερα υπάρχει μια ποσότητα ενέργειας στον χώρο, δεν έχει εξαντληθεί. Όταν θα φτάσω εκτός, αυτά είναι τα δρόμενα, τα λεγόμενα δρόμενα και τα δεικνιόμενα. Στα δεικνιόμενα. Θα σας δώσω ερμηνεία για το φως, δική μου ερμηνεία, σαν τεχνικός πλέον. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε για αυτό το ενεργειακό πεδίο που μπορεί να υπάρχει και σήμερα ακόμη στο χώρο της Ελευσίνας και στη χήμη του κουβέντα μας. Συμμετέχετε στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Δημορπίδες, έρχεστε σε πολύ συχνή βάση εδώ στην Ελευσίνα. Τι είναι αυτό που σας έλκει, τι είναι αυτό που οδηγεί τα βήματά σας τόσο συχνά εδώ πέρα? Το ενδιαφέρον να βρω τις ρίζες μου. Να βρω τι συνέβαινε τότε που το ψάχνω εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή καμία 25 χρόνια. Ψάχνω να δω μέσα από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Για εσάς προσωπικά τα Ελευσίνη μυστήρια τι αντιπροσωπεύουν? Αντιπροσωπεύανε το ότι εν ζωή μπορούσε κάποιος να βιώσει το θάνατό του. Και γι' αυτό και η περιοχή λέγεται Έλευσης. Το είδατε κιόλας όταν μπαίναμε, ας πούμε, βλέπεις και λέει Έλευσης. Το Ελευσίνα είναι ότι εδώ είναι η έλευση. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να κατέβει στον κάτω κόσμο, να δει το τι γίνεται, να βιώσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τι θα βιώσει το θάνατο, τι θα συμβεί, και έτσι ερχόταν με περισσότερη δύναμη, σαν αναστημένος πια από το θάνατο, να δώσει αυτό που έχει να καταθέσει σαν παρακαταθήκη για τους επόμενους ανθρώπους που έρχονται. Στις τόσες περιπλανήσεις που έχετε κάνει εδώ πέρα, υπήρξε ένα περιστατικό που να ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα, να σας τρόμαξε ή γενικότερα να σας έκανε να αισθανθείτε εντελώς διαφορετικά από κάθε άλλη φορά? Η πρώτη φορά που είχα έρθει, κατέβηκα εκεί στο συγκεκριμένο σημείο της σπηλιάς της κατεβάσεως. Μπήκα μέσα, βίωσα μια κατάσταση περίεργη, ενώ ήμουν αξυπόλυτος και περπατούσα 5-6 βήματα μέσα στο σκοτάδι. Ήταν για πρώτη φορά στη ζωή μου που έβλεπα τι είναι πράγματι σκοτάδι, έτσι, τελείως.